σε απόγνωση και φανερά εκνευρισμένοι με την αγανάκτηση να περισσεύει βρίσκονται τη φλοπαραγωγή της χώρας, καθώς η βιομηχανία ζάχαρης απαξιώνει τους παραγωγούς και τηρεί σιγή ηχθείως σε ό,τι αφορά το θέμα της αποπληρωμής τους. Οι παραγωγοί είναι πλέον έτοιμοι να φτάσουν το θέμα στα άκρα και αυτό γιατί δεν μπορούν να περιμένουν με την επιπρόσθετη αβεβαιότητα για το αν θα καλλιεργήσουν φέτος τέφτλα στις εκτάσεις τους. Καμία εξέλιξη στασιμότητα. Τίποτα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα μας πληρώσουν και αν θα μας πληρώσουν για το έτος 2018, την παραγωγή 2017. Δηλαδή, αν θα μας πληρώσουν μέσα στο 2018. Εγώ έχω απελπιστεί, περίμενα να πληρωθούμε. Άκουγα τις διάφορες εξαγγελίες από τη διοίκηση και από τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι έλεγαν ηλιθιότητες. Χαζομάρες και τίποτε άλλο. Υποσχέσεις στον κόσμο, παίζουμε τον πόνο του καθενός για να παίζουμε διάφορα παιχνίδια στην πλάτη μας. Εμείς περιμένουμε να δούμε πότε θα πληρωθούμε. Τώρα, τι θα γίνει, δεν γνωρίζω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Είχε κατατεθεί ένα ποσό της τάξης του 40%. Ούτε 40%, 35%, 35%, 36% είχε πληρωθεί. Αυτό και περιμένουμε για τα υπόλοιπα, το οποίο από τα υπόλοιπα περιμένουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Γιατί αυτό που είχε δει ήταν να πληρώσουμε εφόδια, πετρέλαια, αυτά εδώ να πληρώσουμε τους προμηθευτές μας. Τους οποίους δεν τους έχουμε αποπληρώσει πλέον. Τους έχουμε δώσει ένα ποσοστό. Και αυτοί περιμένουν για να ζήσουν οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις, για να το βάλουν τις υποχρεώσεις και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και πάει το πράγμα αλυσίδα. Και αυτή το δικό του το βιολί. Με υποσχέσεις και ευχολόγια. Δουλειές δεν γίνονται έτσι. Η διοίκηση της βιομηχανίας ζάχαρης είχε αναφέρει ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα είχαν κατατεθεί στους λογαριασμούς των τεφλοπαραγωγών στο τέλος του Φλεβάρι. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα σας είχαν υποσχεθεί ότι θα, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό. Μπήκε ο Μάρτης. Ναι, είπανε τέλη Φεβρουαρίου, αλλά δεν είπανε για ποια χρονολογία. Είναι 2018. Πότε θα πάμε, πότε μας πληρώσουν. Τέλη Φεβρουαρίου, ποια χρονιά. Και τη φετινή Φεβρουαρίου τελείωσε. Μάρτιος, μπήκε Μάρτιος, είναι 2 σήμερα του μήνα και δεν έχουμε κανένα νεότερο, καμία εξέλιξη, τίποτα, καμία ενημέρωση από κανέναν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παράλληλα, έχει φτάσει στο τέλος της και η καλλιεργητική περίοδος. Θεωρητικά, εάν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, θα έπρεπε ήδη να έχουμε σπείρει ζαχαρότητα. Προς το παρόν, ο καιρός τραβάει λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι θα γίνει και τώρα, αν μας πληρώσουν, δεν ξέρουμε αν θα σπείρουμε τέφλα. Γιατί με αυτό την αβεβαιότητα που υπάρχει, μπορεί του χρόνου να μην μας πληρώσει και καθόλου. Δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή φοβούνται οι αγρότες να κάνουν την κίνηση. Φυσικά. Φυσικά. Διαφοβάσαι. Όταν ακούς διάφορες υποσχέσεις, οι οποίες είναι στον αέρα, την επόμενη χρονιά βασίζεσαι να ξανασπείρεις. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ ο Πρωθυπουργός βγήκε στην Ξάνθη Κομωτινή που ήταν και έκανε τις εξαγγελίες όλες, θα στηρίξουμε τη ζαχαροβιομηχανία. Πόντος. Δεν γνωρίζει τι γίνεται. Δεν έχει σχέδιο για την αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι στον αέρα. Είμαστε ξεκρέμαστοι.